Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό εδώ το πρωινό. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός χώρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε και λίγο χρόνο έτσι μέσα στο βεβαρημένο πρόγραμμα της προεκλογικής περίοδου. Χαρά μου να είμαι μαζί σας. Ωραία, και δική μας. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, το μεγάλο θέμα της προεκλογικής περίοδου τελικά δεν είναι πάρα πολύ ευρωπαϊκό, αν και είναι και ευρωπαϊκό, είναι η ακρίβεια. Έτσι. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, μέτρα τα οποία έχουμε μάθει και εφαρμόζονται, αλλά βλέπουμε στην πράξη τον κόσμο να εξακολουθεί, όλους μας δηλαδή, να γκρινιάζει αρκετά για το ζήτημα της ακρίβειας. Το ερώτημα είναι, επιπλέον μέτρα να περιμένουμε, θα λάβετε, θα υπάρχει πρόσθετη παρέμβαση? Έχουμε αναγνωρίσει δημόσια εδώ και αρκετό καιρό ότι η ακρίβεια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Ένα δομικό πρόβλημα, το οποίο ξεκίνησε μετά την πανδημία και το οποίο ακόμα όμως δεν έχουμε καταφέρει να αντιθασέψουμε πλήρως. Με την ακρίβεια να επιμένει πρωτίστως στο σούπερ μάρκετ και ιδίως στα τρόφιμα. Έχουμε πράγματι τους τελευταίους μήνες ένα πληθωρισμό τροφίμων, ο οποίος είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο. Δεν ήταν πάντα έτσι. Τώρα όμως αυτή είναι μια πραγματικότητα, η οποία έρχεται και τέμνεται με το γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα βγαίνει από μια μεγάλη οικονομική κρίση δεκαετίας και προφανώς τα εισοδήματά μας δεν έχουν ακόμα συγκλίνει στο βαθμό που θα θέλαμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή είναι η διάγνωση, γιατί πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να λέμε στους πολίτες την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, έχουμε κάνει πράγματα για την ακρίβεια. Αρκετά. Να αναφέρω μόνο τις παρεμβάσεις που είχαμε κάνει, ας πούμε, για τους λογαριασμούς του ρεύματος. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια το πρόβλημα δεν ήταν το σούπερ μάρκετ, ήταν οι τιμές του ρεύματος, οι οποίες ελέγχθηκαν με αποτέλεσμα να έχουν επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό εκεί που ήταν πριν από την κρίση. Το κάναμε βάζοντας έκτακτη φορολόγηση στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή ακούω την αντιπολίτευση να μας ασκεί κριτική γι' αυτό, αυτό έγινε, γι' αυτό και μπορέσαμε να κρατήσουμε τις τιμές του ρεύματος λογικές. Κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς, στα σούπερ μάρκετ, το μειωμένο 5% σε πολλά προϊόντα, τις παρεμβάσεις στο περιθώριο κέρδους, τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές. Mm-hmm. Μερικώς, το τονίζω, μερικώς τα μέτρα αυτά απέδωσαν. Πρέπει όμως να κάνουμε ακόμα κι άλλα και να σταθώ σε 2 παρεμβάσεις. Η μία είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα. Η ακρίβεια θα αντιμετωπιστεί πραγματικά μόνο με περαιτέρω στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Καλύτερη μισθή, ήδη φόρους έχουμε μειώσει αρκετούς, αλλά οι ονομαστικοί μισθοί στη χώρα μας αυξάνονται και αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό. Και αυτή τελικά είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι η ελληνική οικονομία δεν προοδεύει. Δεύτερον, έχουμε ακόμα περιθώρια παρεμβάσεων, θα έλεγα, και στο ζήτημα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η αγορά και στο ζήτημα του πώς λειτουργούν οι πολυεθνικές. Και αυτό μας φέρνει στην ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος. Έστειλα αυτή την επιστολή που έγινε αντικείμενο μεγάλης συζήτησης και στη χώρα μας. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση, που κανονικά η αριστερά είναι κατά των μονοπωλίων, όταν εμείς ερχόμαστε και τα βάζουμε με τις πολυεθνικές και τα ολιγοπόλια των πολυεθνικών, επιλέγοντας μια σύγκρουση μαζί τους, γιατί η αντιπολίτευση στηρίζει τα ολιγοπόλια και δεν στηρίζει την κυβέρνηση που αναδεικνύει ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε γιατί μια πολυεθνική εταιρεία τιμολογεί πολύ διαφορετικά το ίδιο προϊόν σε μια μεγάλη αγορά και σε μια μικρή. Είναι πρόβλημα, δεν ισχύει παντού. Έχουμε όμως αρκετές περιπτώσεις που αυτό ισχύει. Και ζητάμε τη βοήθεια της Ευρώπης σε μια ενιαία αγορά για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα ευρωπαϊκά. Μπορούμε να έχουμε αποτέλεσματα? Δεν μπορούμε. Γιατί η φωνή μας στην Ευρώπη ακούγεται. Ακούγεται πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ακουγόταν πριν από 5 χρόνια. Και έτσι συνδέεται. Γιατί μου είπατε στην αρχή, μα δεν συζητάμε για την Ευρώπη. Μα πρέπει να συζητάμε για την Ευρώπη. Γιατί βλέπετε πως μια παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί τελικά να έχει αντανάκλαση στις τιμές στο ελληνικό σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν την κάνατε πριν από 3 χρόνια αυτή την παρέμβαση, ας πούμε? Και πάλι υπήρχε πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα οξύνθηκε εντονότερα τον τελευταίο χρόνο. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα έλεγα μας ήταν τελείως άγνωστο. Όμως, ξεδιπλώνοντας τα μέτρα και βλέποντας και την αποτελεσματικότητά τους, κρίναμε ότι πρέπει να κάνουμε και μία παρέμβαση πιο έντονη ευρωπαϊκή, διότι ξέρετε και οι πολυεθνικές προσαρμόζονται. Εμείς παίρνουμε ένα μέτρο, η αγορά προσαρμόζεται, μπορεί το ζητούμενο των επιχειρήσεων είναι να βγάλουν παραπάνω κέρδη. Και δικιά μας δουλειά είναι να εξασφαλίσουμε πραγματικό ανταγωνισμό, διαφάνεια στις τιμές και δυνατότητα στον καταναλωτή, επιμένω σε αυτό, να συγκρίνει και να επιλέγει προϊόντα με διαφάνεια. Ο ή-καταναλωτής, μας ασκήθηκε κριτική για τον ή-καταναλωτή. Και καταλαβαίνω ότι δεν θα φύγει τώρα κάποιος ηλικιωμένος από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του να πάει κάπου αλλού. Όμως το να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα στις τιμές, να ξέρει και το σούπερ μάρκετ και ο παραγωγός ότι μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές, τελικά βοηθάει και αυτό τον ανταγωνισμό. Μαγική λύση, κοιτάξτε, για την ακρίβεια δεν υπάρχει, και σίγουρα η λύση για την ακρίβεια
δεν είναι αυτά τα οποία υπόσχεται η αντιπολίτευση, τα οποία ούτε ιδιαίτερως αποτελεσματικά θα ήταν, αλλά το πιο βασικό είναι ότι θα τεινάζαν την μπάνκα στον αέρα. Πολύ απλά δεν υπάρχουν χρήματα για να μηδενίσουμε τον ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστολογείται στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να λάβουμε υπόψη 13ο και 14ο μισθό, ο οποίος προστέθηκε στην πορεία. Και όλα αυτά, ξέρετε, με κάνουν να πιστεύω ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευση δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καινούριο περιτύλιγμα μπορεί να έχει, λίγο πιο έτσι, σύγχρονο, μοντέρνο. Είναι όμως ο ίδιος συνδυασμός τοξικότητας, λαϊκισμού και λεφτόδεντρων που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και σε αυτή την περίοδο δεν πρέπει να επιστρέψουμε ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα μείνω λιγάκι στο θέμα της ακρίβειας, να αφήσουμε στην άκρη τη φέτα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι το σουβλάκι πλησιάζει πλέον στο κέντρο της Αθήνας κοντά στα 4 ευρώ και αν θα πάει κάποιος στη Μύκονο θα το βρει ακόμη και 10 ευρώ. Είναι τιμές οι οποίες πραγματικά πλήττουν και μας τους Έλληνες, αλλά και τους τουρίστες και μάλιστα είμαστε στην αρχή της νέας, της φετινής τουριστικής περίοδου. Τι θα κάνετε για αυτό το θέμα, πώς θα το αντιμετωπίσετε, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές τις τιμές? Κοιτάξτε, όταν αυξάνεται όλο το κόστος παραγωγής, είναι λογικό να υπάρχει και μία αύξηση στην εστίαση. Mm-hmm. Αλλά θα σας έλεγα ότι στην εστίαση τουλάχιστον στην Ελλάδα, για να είμαστε δίκαιοι. Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης, μπορεί ακόμα κανείς να φάει καλά και σε σχετικά λογικές τιμές. Προφανώς οι τιμές είναι αυξημένες σε σχέση με εκεί που, που ήταν, αλλά και προφανώς τους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς οι τιμές θα είναι υψηλότερες. Έτσι λειτουργεί η αγορά και να σας πω και κάτι. Ο σκοπός μας σε ένα βαθμό και για τον τουρισμό είναι να προσελκύσουμε και πολίτες οι οποίοι μπορούν να ξοδέψουν περισσότερα. Όσο περισσότερα ξοδεύουμε, ξοδεύουν οι επισκέπτες μας, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι και η μισθή στα ξενοδοχεία μας και τόσο συνολικά θα αυξάνεται και το διαθέσιμο εισόδημα αυτών οι οποίοι δουλεύουν στον τουρισμό. Δεν θέλουμε τα ξενοδοχεία των δύο αστέρων μόνο στην πατρίδα μας. Θέλουμε και να παρέχουμε υπηρεσίες πολυτελείας οι οποίες εκ των πραγμάτων θα χρεώνονται περισσότερο. Τώρα θα μου πείτε για τους Έλληνες. Δύο πράγματα να σας πω γι' αυτό. Πρώτον, έχουμε προγράμματα τουρισμός για όλους, κοινωνικός τουρισμός, γιατί θέλουμε πράγματι να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στους συμπολίτες μας που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να κάνουν αξιοπρεπείς διακοπές. Δεύτερον, μέχρι και τα νέα παιδιά. Το Youth Pass, το οποίο μας ασκήθηκε κριτική, είναι 150 ευρώ για 18άρδες και 19άρδες, να τους διευκολύνουμε λίγο με τις διακοπές τους, όσο αντέχει η ελληνική οικονομία. Και τρίτον, ευτυχώς στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα πολλοί προορισμοί, όπου οι τιμές, όπου μπορεί να περάσει κανείς πολύ ωραία, σε λογικές τιμές. Δεν είναι όλη η χώρα Μύκονος. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να το πιάσω λίγο από το προηγούμενο το οποίο είπατε. Μιλήσατε για λεφτόδεντρα, για πολιτικές οι οποίες χρειάζονται 44 δισεκατομμύρια. Κατάλαβα ότι το είπατε για τον κύριο Κασελάκη. Σωστά, γιατί γι' αυτόν το είπατε. Ο κύριος Κασελάκης λέει λοιπόν μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται και λέει όχι, μηδενισμός είναι υπερβολή. Ας το κρατήσουμε χαμηλά για 6 μήνες και ξαναβλέπουμε. Και ρωτώ εγώ, και μετά τι? Να δώσω ένα παράδειγμα. Ακριβώς αυτό. Αυτό γιατί, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να ήταν ένα μέτρο? Γιατί πρώτον έχει δημοσιονομικό κόστος. Και όποιος αυτή τη στιγμή προτείνει οτιδήποτε στερεί από τον προϋπολογισμό πόρους, πρέπει να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει ή ποια επιδόματα θα κόψει για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό. Επαναλαμβάνω. Μπορεί μερικές φορές να μην ακούγομαι πολύ ευχάριστος. Αλλά έχω μια ευθύνη απέναντι στη χώρα να μην επιστρέψουμε ποτέ στη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Και επειδή η χώρα βγήκε από την κρίση και ατενίζει, παρά τις δυσκολίες, ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Και η φωνή της μετράει στην Ευρώπη. Και δεν είναι πια υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση όπως είναι πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί δεν θα γυρίσουμε ποτέ. Όποιος λοιπόν εισηγείται έστω και ένα ευρώ περικοπής από τους στόχους του προϋπολογισμού, οφείλει να μου πει ποια επιδόματα θέλει να κόψουμε, ποιες δαπάνες δηλαδή να περιορίσουμε ή ποιους φόρους θέλουμε να βάλουμε. Και να σας πω και κάτι για το ΦΠΑ. Θυμάστε ότι κάποτε είχαμε μειώσει το ΦΠΑ στον καφέ. Ναι. Θυμάστε αυτό. Μειώθηκαν οι τιμές? Όχι. Όχι. Για να είμαστε δίκαιοι. Χάσαμε έσοδα. Χάσαμε έσοδα. Αλλά για να είμαστε και λίγο. Και μιλάω για ένα προϊόν το οποίο ξέρετε ότι ο Έλληνας το αγαπάει πολύ. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυξήσεις στην παγκόσμια τιμή του καφέ. Από την άλλη, έχουμε και μια αγορά η οποία είναι ανταγωνιστική. Έχουμε πάρα πολλά καφέ. Και σίγουρα και η αγορά με τον τρόπο της θα βρει κανείς και λίγο φτηνότερο και λίγο ακριβότερο καφέ σε αυξημένα επίπεδα όμως, όχι γιατί εμείς κάναμε κάτι, γιατί είχαμε μειώσει το ΦΠΑ στον καφέ, γιατί πολύ απλά αυξήθηκαν οι τιμές του καφέ παγκοσμίως. Άρα είναι χ αυτές οι δύο προτάσεις. Ναι, είναι χ. Προσέξτε, δεν απορρίπτω όλες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Ποια βλέπετε? Να δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ
για τα ζητήματα που αφορούν το Airbnb. Ναι. Και πράγματι εκεί κάναμε κάποιες, και την Golden Visa, και κάναμε κάποιες πρώτες παρεμβάσεις για την Golden Visa, γιατί είδαμε ότι υπήρχαν στρεβλώσεις στην αγορά, αυξήσαμε πολύ την επένδυση η οποία απαιτείται για την Golden Visa, ώστε αυτοί που θέλουν να επενδύσουν για να αποκτήσουν Golden Visa να μην ανταγωνίζονται την μέση ελληνική οικογένεια, η οποία μπορεί να ψάχνει να αγοράσει ένα σπίτι ή να νοικιάσει ένα σπίτι. Μελετάμε την αγορά του Airbnb. Το είπα και χθες. Με ποιο τρόπο, πώς, σε ποια κατεύθυνση. Σε μια λογική, κυρίως στην Αθήνα, να δούμε κατά το πόσο μπορούμε να περιορίσουμε λελογισμένα τη βραχυχρόνια μίσθωση για να απελευθερώσουμε περισσότερα κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, θέλω να τονίσω τη μεγάλη επιτυχία του προγράμματος Σπίτι μου. Μισό λεπτό για να μείνουμε λίγο στο Airbnb. Ναι. Με ποιο τρόπο πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να έρθετε δηλαδή πρώτον σε κάποιον ιδιοκτήτη και να πρώτον, έχουμε ήδη βάλει περιορισμούς σε αυτούς οι οποίοι και υποχρεώσεις, σε αυτούς οι οποίοι έρχονται και αντιμετωπίζουν το Airbnb ως business. Δηλαδή αυτοί που έχουν παραπάνω από 3 διαμερίσματα και τα νοικιάζουν, πρέπει να έχουν την ίδια φορολογική και κανονιστική μεταχείριση με μια επιχείρηση. Άρα θα υπάρχουν αντικίνητρα. Αυτό λέτε. Είναι κάτι, όχι ένα αντικίνητρο, ίση κανόνες του παιχνιδιού. Mm-hmm. Αν παίξεις μια πολυκατοικία και την νοικιάζεις όλη η Airbnb, πρέπει να αντιμετωπίζεσαι ως μια επιχείρηση η οποία ανταγωνίζεται, ας το πούμε, ένα ξενοδοχείο. Και αυτό ήδη είναι κάτι το οποίο το έχουμε κάνει. Όμως θα δούμε και το πόσο χρόνο μπορεί να πρέπει να επιτρέπουμε συνολικά στη διάρκεια του έτους να νοικιάζεται ένα διαμέρισμα μέσα από πλατφόρμες Airbnb. Το μελετάμε, γιατί προσέξτε, είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Διότι αυτό το οποίο μπορεί να είναι κόστος για κάποιον ο οποίος θέλει να νοικιάσει σπίτι, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είναι ένα σημαντικό πρόσθετο όφελος. Βρέθηκα, ας πούμε, τις προάλλες στην Κέρκυρα και μου λέγανε οι τοπικοί, που τους προβληματίζει και αυτούς, ότι από τη μία έχουν πολλά πρόσθετα έσοδα. Μου λένε υπάρχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν, τις οικογένειες που σπουδάζουν τα παιδιά τους, επειδή μπορεί να μισθώνουν Airbnb κάποια σπίτια στην παλιά πόλη. Από την άλλη, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στέγησης. Σύνθετο ζήτημα. Εδώ πέρα είμαστε να το συζητήσουμε. Άρα, πάμε για πλαφόν ημερών, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε και το μελετάμε πολύ συστηματικά. Όπως επίσης θέλω να βρούμε πρόσθετους πόρους. Κάνουμε τις σχετικές έρευνες. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να κάνω ανακοινώσεις. Για να επεκτείνουμε σημαντικά το πρόγραμμα Σπίτι μου. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό. Mm-hmm. Κινούμε πια στην περιφέρεια και έρχονται άνθρωποι και μου λένε: σας ευχαριστώ πολύ, βρήκαμε σπίτι. Μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου, Άραστε. Το οποίο δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αγοράσει χωρίς αυτήν την πρόσθετη επιδότηση του στεγαστικού δανείου από την πολιτεία. Μάλιστα. Άρα, κάνω μια διάκριση μεταξύ των τεκμηριωμένων προτάσεων και του ανεδαφικού και ανέξοδου λαϊκισμού, ο οποίος, όπως σας είπα, δεν έχει θέση στην Ελλάδα το 2024. Και καλό είναι να αντιληφθούν όλοι όσοι τον πρεσβεύουν, ειδικά όταν μπορεί να μην ήταν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή και να μην τα θυμούνται καλά, ότι πονέσαμε πάρα πολύ, αφήσαμε πίσω αυτή την περίοδο και δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά σοβαρά θέματα που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Η αγορά περιμένει, κύριε Πρόεδρε, να δει τι θα γίνει με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Πότε να την περιμένουμε και ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν έτσι ένα ρεαλιστικό ποσοστό μείωσης? Έχουμε πει ότι θέλουμε να μειώσουμε κι άλλο τις εργοδοτικές εισφορές σε πρώτη φάση κατά μία μονάδα. Και αυτό έχει ένα σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Όμως, όσο σχεδιάζουμε μεσοπρόθεσμα την πορεία του προϋπολογισμού, μπορώ να σας πω ότι οι πρώτες μειώσεις φόρων από τη στιγμή που θα τις αντέχει η οικονομία θα αφορούν εργοδοτικές εισφορές. Δεν θέλω και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να γίνω πιο συγκεκριμένος. Είναι ζητήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε το δεύτερο μισό του 24, εν ώψη του προϋπολογισμού του 25 και εν ώψη βέβαια και της κατάθεσης του νέου μεσοπρόθεσμου, το λέγαμε παλιά, προγράμματος. Άρα η ΔΕΘ είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να γίνει τέτοια ανακοίνωση. Βλέπετε ότι θα μπορούσα πολύ εύκολα πριν από τις εκλογές να μιλήσω και να υποσχεθώ πράγματα για τα οποία ενδεχομένως δεν είμαι τελείως σίγουρος. Αποφεύγω να το κάνω. Μιλώ μόνο για αυτά για τα οποία μπορώ να είμαι απολύτως σίγουρος. Ναι, νομίζω ότι στη ΔΕΘ πάντα κάνουμε τον προγραμματισμό μας για το επόμενο οικονομικό έτος. Θα ακούσετε πιο συγκεκριμένα πράγματα εκεί. Ωραία. Και θα είναι μέτρο το οποίο θα αφορά το 25. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, μέτρα στήριξης των ευάλωτων. Επιπλέον, το 24 θα ακούσουμε. Πριν από τις εκλογές τώρα, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί κάτι, άρα δεν θα θεωρηθεί κάτι προεκλογικό. Από εκεί και πέρα, τα ευάλωτα νοικοκυριά θα περιμένουν κάτι μέσα στη χρονιά που τρέχει? Μιας και μιλάτε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, επιτρέψτε μου να κάνω δύο γενικότερες παρατηρήσεις. Προφανώς, μια στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών είναι κάποια έκτακτα επιδόματα τα οποία έχουμε δώσει στο παρελθόν, τα οποία όμως, πρέπει να το πω με ειλικρίνεια,
Με βάση το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, όλα αυτά γίνονται πιο δύσκολα, διότι υπάρχει πια μια οροφίδα πανών, η οποία καθορίζεται από την αρχή του έτους, την οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Να δώσω δύο παραδείγματα όμως. Τι σημαίνει στήριξη των ευάλωτων. Πρώτον, μείωση της ανεργίας. Το 17% πέφτουμε κάτω από το 10%. Οι πιο ευάλωτοι είναι οι άνεργοι. Το λέγαμε πάντα. Και η καλύτερη κοινωνική πολιτική που μπορούμε να ασκήσουμε είναι να βρούμε δουλειά σε έναν άνεργο. Μάλιστα, χθες επισκέφθηκα ένα ειδικό γραφείο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ, παλιού ΟΑΕΔ, που έχει εκτομικευμένα προγράμματα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ανάπηρους, τοξικομανείς, ανθρώπους οι οποίοι έκαναν χρόνο στην φυλακή, τρανς συμπολίτες μας. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όταν πηγαίνουμε και βλέπουμε συμπολίτες μας οι οποίοι πέρασαν δύσκολα στην ζωή τους, αλλά έχουν διάθεση να αρπάξουν μια δεύτερη ευκαιρία. Να το κάνουν. Και όταν βλέπεις τοξικομανείς οι οποίοι κάνανε την απεξάρτησή τους και τώρα, ας πούμε, δουλεύουν στα προγράμματα 55-67 της ΔΥΠΑ, το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτές είναι οι πραγματικές πολιτικές σήμερα για τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και σε αυτό θα επιμείνουμε, διότι τελικά θέλουμε περισσότερη απασχόληση και περισσότερες ευκαιρίες, ειδικά για αυτούς οι οποίοι μπορεί να αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι. Άρα, καταλαβαίνω. Κάτι στους ανέργους, συγγνώμη, ναι. Επειδή είπατε ότι είναι μία από αυτές τις κατηγορίες. Σκέφτεστε αύξηση στο επίδομα της ανεργίας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, θα προσθέσω και αυτό, κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνετε και με τις τρίτεχνες οικογένειες. Και το ρωτάω και από προσωπικό ενδιαφέρον, γιατί είμαι μαμά με τρία παιδιά. Εγώ είμαι μπαμπάς με τρία παιδιά. Ορίστε, τέλεια. Αλλά δεν έχουν μεγαλώσει τα δικά μου. Οπότε με καταλαβαίνετε και σας καταλαβαίνω. Τι θα γίνει και για αυτό. Μελετάμε συνολικά τις παρεμβάσεις μας όσον αφορά την οικογενειακή και δημογραφική μας πολιτική. Και έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Καταρχάς, το επίδομα γένας. Δεν υπήρχε, υπάρχει τώρα. Έχει πάει στα 2.400 ευρώ και αυξάνεται κλιμακούμενα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Είναι μια ανακούφιση. Δεν είναι ένα σήμαντο ποσό για μια οικογένεια η οποία θα υπομειστεί έξοδα μερικές φορές στο κετού να φτιάξει το παιδικό δωμάτιο. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο να δούμε το πλαίσιο για τους τρίτεχνους. Το μελετάμε. Αυτό δεν είναι εύκολο θέμα. Είναι και το πώς θα πείσουμε την οικογένεια που έχει ένα παιδί να κάνει δεύτερο. Ή αυτή που έχει δεύτερο παιδί να κάνει τρίτο. Εμείς αυξήσαμε το αφορολόγητο για τα παιδιά. Εμείς, παραδείγματος χάρη, στις αυξήσεις που δώσαμε στους δημόσιους υπαλλήλους, προτάξαμε τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν παιδιά, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει πρόσθετο βάρος για την οικογένεια η οποία έχει παιδιά. Άρα η δημογραφική μας πολιτική πρέπει να είναι συνολική. Δεν πρέπει να τη βλέπουμε μόνο μέσα από το πρίσμα μια συγκεκριμένη ομάδος και πρέπει να στηρίξουμε συνολικά την οικογένεια και θα έλεγα ειδικά την εργαζόμενη μητέρα, ολοήμερο σχολείο ποιοτικό, παιδική σταθμή και βρεφονιπιακή σταθμή παντού, προγράμματα όπως οι νταντάδες της γειτονιάς, η επιδότηση βρεφονιπιακών σταθμών στις επιχειρήσεις, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει τρέξει ακόμα όσο θα θέλαμε, κυρίως γιατί οι επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνονται, υπάρχουν πόροι σε αυτό, ενδεχομένως τέτοιες υποδομές στο δημόσιο που να μπορεί ο γονιός να αισθάνεται ότι μπορεί να πάρει το παιδί τόσο δουλεύει και να το αφήσει σε έναν βρεφονιπιακό σταθμό. Μελετάτε δηλαδή, τα μελετάτε. Μελετάμε όλες αυτές τις πολιτικές και έχουμε μιλήσει για αυτές. Κάποιες τις έχουμε ήδη εφαρμόσει, όπως σας είπα, το επίδομα γένα, στην αύξηση του αφορολογίτου και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το επίδομα τέκνου το παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σήμερα. Ένα από τα σημαντικά επιδόματα τα οποία περιμένει η οικογένεια. Και φυσικά όχι μόνο επειδή ακούω και διάφορα, είναι ένα επίδομα το οποίο θα έλεγα ότι είναι ένα βαρχίδα των επιδομάτων της κυβέρνησης. Επειδή αυτοί λέμε πολύ για επιδοματική, κάποιοι μας κατηγορούν να κάνετε επιδοματική πολιτική. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Η επιδοματική μας πολιτική έχει κοινωνικό πρόσημο. Αν θέλετε να κόψουμε αυτά τα επιδόματα, να μας πείτε ποιο επίδομα. Να κόψουμε της αναπηρίας, της γένας, των τέκνων, ποιο επίδομα να κόψουμε. Καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, ότι σε επίπεδο στήριξης με επιδόματα το 24, μάλλον πρέπει να θεωρούμε ότι έχουμε κλειδώσει, έχουμε τελειώσει, σωστά? Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχουν περιθώρια για μια τέτοια πολιτική. Για επίδομα ανεργίας αλλαγές νομίζω ότι δεν σκέφτεστε προς τα επάνω, αναπροσαρμογή. Να πω και κάτι για το επίδομα ανεργίας. Ναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για εργασία. Διότι έχουμε αυτή τη στιγμή βρεθεί σε μια αγορά εργασίας που έχει το ανάποδο πρόβλημα από αυτό που είχε πριν από 5 χρόνια. Πριν από 5 χρόνια ψάχναν για δουλειά. Τώρα οι εργαζόμενοι, οι πολλοί εργαζόμενοι έχουν την επιλογή να δουλέψουν και οι εργοδότες δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Άρα θέλουμε να έχουμε ένα σωστό πλαίσιο κινήτρων, το οποίο πρώτα και πάνω απ' όλα να ενθαρρύνει την εργασία. Το επίπεδο πώς θα το επηρεάσει αυτή η προτεραιότητα? Δεν είμαι έτοιμος να σας. Εμείς κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση
Κοιτάμε πώς μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στην επιδοματική μας πολιτική, πάντα με κοινωνικό πρόσωπο. Άρα, μήπως είχε αντίθετο αποτέλεσμα αυτό, αν αυξηθεί το επίδομα ανεργίας. Γι' αυτό και δεν είμαι έτοιμος να σας πω κάτι γι' αυτό, γιατί δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να δίνουμε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δώσουμε κίνητρο σε κάποιον να είναι άνεργος, ενώ μπορεί να δουλεύει. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε. Σωστά. Μιας και θέλετε κάποιοι να δουλεύουν, μήπως είναι καιρός να συζητήσετε κι εσείς λιγάκι το θέμα του 13ου και 14ου μισθού, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ στη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Είναι μάλιστα μέσα στις εξαγγελίες του κ. Κασελάκη. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι στα 45 δις. Είναι άλλα 2 δις πρόσθετα το χρόνο αυτά. Αν προσθέσω δε και το 5% παραπάνω δαπάνες στην υγεία, αυτό είναι 11 δις το χρόνο. Κάθε συνέντευξη κοστίζει κάποια πολλά δισεκατομμύρια. Αλλά κοιτάξτε, επειδή αυτή η συζήτηση καταρχάς είναι μια συζήτηση, να το πω, εθνικών εκλογών. Δεν είναι μια συζήτηση ευρωεκλογών. Είναι. Αλλά στις επόμενες εθνικές εκλογές έχει συμβεί κάτι το οποίο μπορεί ο κ. Κασελάκης να μην το γνωρίζει ή ο κ. Ανδρουλάκης, να τον ενημερώσω πια ότι με νόμο τα προγράμματα των κομμάτων πρέπει να κατατίθενται και να κοστολογούνται από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Okay. Άρα θα τελειώσει και αυτή η συζήτηση του πόσο στοιχίζει το πρόγραμμα. Τα γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Αυτά τα οποία λένε τα κόμματα πόσο κοστίζουν. Και μετά δεν θα υπάρχει αντικείμενο συζήτηση αν και πόσο και τι. Αλλά κοιτάξτε, εδώ η αντιπολίτευση δεν αρνείται ότι το πρόγραμμά τη κοστίζει, αλλά μας λέει θα τα βρούμε. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Mm-hmm. Αυτό λέει ο κ. Κασελάκης. Υπάρχουν λεφτά. Κάποιοι πλούσιοι, κρυμμένοι, τα έχουν, θα τους φορολογήσω και θα βρω κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια. Μα και αυτό το έχουμε ξανακούσει. Το θυμάμαι, το λεφτά υπάρχουν πολύ καλά. Από το 2009 στην αρχή της χρεοκοπίας. Άλλος ένας μύθος ο οποίος καταρρίφθηκε. Επειδή λοιπόν έχουμε περάσει από πολλά ως χώρα και επειδή δόξα τω Θεώ παρά τις δυσκολίες η Ελλάδα πάει καλύτερα. Στη σωστή κατεύθυνση κινείται. Δεν αρνούμε τις δυσκολίες, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω και την πρόοδο που έχουμε πετύχει 5 χρόνια τώρα. Όλα αυτά ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, συνεχίζουμε. Θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι λένε ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν μονομερής και μη αποδεκτή. Θα γίνουν τελικά? Προφανώς και θα γίνουν και μελετώνται. Και θέλω να επαναλάβω ότι το τι κάνει η Ελλάδα εντός της ζώνης εθνικής κυριαρχίας δεν αφορά την Τουρκία. Είναι κάτι το οποίο όχι απλά δεν συζητείται με την Τουρκία, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά αμυγώς την πατρίδα μας. Θαλάσσια πάρκα η χώρα έχει ήδη. Έχει με το θαυμάσιο θαλάσσιο πάρκο της Σαλονίσου, Σποράδες. Το οποίο τις Σποράδες προστατεύει τις φώκες. Για το Θεό, δηλαδή θα κάνουμε πάρκο, θαλάσσια πάρκα, και τονίζω, τα θαλάσσια πάρκα αυτά είναι πάρκα στις ζώνες κοντά στα νησιά μας, εντός των χωρικών μας υδάτων, με έναν πρώτιστο σκοπό. Να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζωή, κυρίως από την υπεραλίευση, και να δημιουργήσουμε ζώνες περιορισμού του ψαρέματος. Το κάνουμε πάντα σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στη θαλάσσια ζωή να αναπαράγεται. Οπότε, πολλή συζήτηση έγινε για το θέμα αυτό. Ανούσια, κατά την άποψή μου, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Τουρκία. Ναι. Νομίζω όμως ότι και η Τουρκία, συγγνώμη Γιώργο, έχει ανακοινώσει και δικά της. Αν θέλει η Τουρκία να κάνει θαλάσσιο, όπως έχει κάνει. Ναι. Εντός των δικών της χωρικών υδάτων, μα θα μου πέσει εμένα λόγος. Σε περίπτωση όμως που, κύριε Πρόεδρε, εκεί δούμε να παραβιάζει λίγο τα δικά μας, τη δική μας κυριαρχία. Τι κάνουμε. Δικό μας και δικό τους. Αυτό είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Αλλά και η Τουρκία έχει ζώνες προστασίας εντός των δικών της χωρικών υδάτων. Δεν μας πέφτει λόγος. Όπως δεν πέφτει λόγος και στην Τουρκία, τι κάνουμε εμείς εντός της ζώνης άσκησης κυριαρχίας. Μήπως οι νέες βραχονισίδες διαφιλονικούμενες, αμφισβητούμενες από την Τουρκία, είναι ακριβώς τα θαλάσσια πάρκα? Δεν υπάρχουν για την Ελλάδα γκρίζ ζώνες στο Αιγαίο. Πολύ σαφές αυτό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το συζητάμε με την Τουρκία. Τα ζητήματα της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Θα το ξαναπώ. Και το είπα και στον πρόεδρο Ερντογάν. Είναι απολύτως καθορισμένα. Από τη συνθήκη της Λοζάνης από το 1923. Τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα εδώ και 101 χρόνια. Και δεν πρόκειται να επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα. Τώρα, τον κύριο Ερντογάν τον έχετε δει πολλές φορές. Και θα τον δείτε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Τον εμπιστεύεστε, κύριε Πρόεδρε? Το λέω γιατί. Γιατί κάνετε μια συνάντηση και μετά από λίγο βλέπουμε τα βιβλία τους να αλλάζουν και να βάζουν μέσα σε αυτά διδακτέα ύλη την γαλάζια πατρίδα. Προειδοποιήσεις για τα θαλάσσια πάρκα από τον Υπουργό Εξωτερικών του. Γενικά, εσείς τον εμπιστεύεστε, τον Πρόεδρε Ερντογάν? Η σχέση με την Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι μια σχέση δύσκολη και σύνθετη. Και προφανώς η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τον πυρήνα των απόψεών της. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός παραμένει στο τραπέζι και εκδηλώνεται, αλλά όχι με την ένταση που εκδηλώνονταν παλιά. Πιστεύω ότι έχουμε βρει έναν κώδικα ειλικρινούς συνεννόησης. Με τις διαφωνίες μας καταγεγραμμένες. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια, θα έλεγα, μεγαλύτερη
άνεση στην απευθείας επικοινωνία και ένας σαφέστερος προσδιορισμός, από πλευράς μου μπορώ να μιλήσω, των κόκκινων γραμμών της ελληνικής κυβέρνησης σε μια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει με ειλικρίνεια κατηδίαν όταν είμαστε μόνοι μας, αλλά και δημόσια. Γιατί ξέρετε, μην νομίζετε ότι λέμε διαφορετικά πράγματα κατηδίαν από αυτά τα οποία κατά ανάγκη λέμε δημόσια. Εγώ πήγα στην Άγκυρα και μίλησα πολύ ανοιχτά για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα όμως να κρατήσουμε και τα θετικά. Ότι δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις εδώ και 15 μήνες. Ότι συνεργαζόμαστε καλύτερα στο μεταναστευτικό και ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό δεν είναι θέμα συζήτηση στην Ελλάδα σήμερα. Συζητάμε πολύ για άλλα θέματα, αλλά γιατί δεν τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε και έθεσε το τεράστιο αυτό πρόβλημα υπό έλεγχο. Θυμάστε που ήμασταν το 19, την κατάσταση στα νησιά, την κατάσταση στην Ιδωμένη, στην Βόρεια Ελλάδα, τα κέντρα υποδοχής να πλημμυρίζουν από μη καταγεγραμμένους συχνά πρόσφυγες και μετανάστες, αιτήσεις ασύλου, εκατοντάδες χιλιάδες να μην έχουν επεξεργαστεί. Το πρόβλημα αυτό το λύσαμε. Και καταφέραμε και με την Τουρκία, για αυτούς που μας ακούνε στα νησιά μας, να κάνουμε μια σημαντική συμφωνία για χορήγηση βίζας εξπρές, που έχει στηρίξει πολύ τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες σε 10 νησιά. Άρα να κρατήσουμε και τα θετικά. Σωστά, δεν είναι και τα έχουμε παρουσιάσει και πάρα πολλές φορές μέσα στην εκπομπή μας. Σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε την οψιόν της αγοράς για τα επιπλέον 4 ραφάλ από τους Γάλλους και τι θα γίνει και με τις κορβέτες, θέλω να ρωτήσω. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι συζητήσεις, κύριε Πρόεδρε? Είμαστε σε μια φάση συνολικής επαναξιολόγησης του εξοπλιστικού μας προγράμματος. Είναι κάτι το οποίο το έχω ζητήσει από τον Υπουργό Άμυνας και από τα Γενικά Επιτελεία, διότι ο κόσμος αλλάζει. Καταρχάς, ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος. Τα θέατρα επιχειρήσεων αλλάζουν. Οι ανάγκες αλλάζουν. Ο πόλεμος αλλάζει. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στην πρωτοβουλία του Υπουργείου για την ίδρυση αυτού του κέντρου. Που είπατε όλο αυτό. Θα σας πω. Για την ίδρυση αυτού του κέντρου καινοτομίας των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει και εμείς να επενδύσουμε πιο συστηματικά στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και σε ενδεχομένως πολύ συχνά πολύ πιο φτηνές λύσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικές. Αυτό δεν ακυρώνει την ανάγκη η χώρα προφανώς να κάνει μεγάλες αγορές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 Ραφάλ. Ναι, θα θέλαμε να τα κάνουμε 30. Αυτή είναι και η εισήγηση της αεροπορίας. Πρέπει να δούμε αν και πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει για να το αντέξει ο προϋπολογισμός. Και βέβαια θα βρεθώ και σε μία εβδομάδα από τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, καλεσμένος του Προέδρου Μακρόν σε μία όμορφη, πιστεύω και συγκινητική εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την απόβαση της Νορμανδίας. Και λίγο πριν θα επισκεφθώ, γιατί είναι ακριβώς δίπλα, το ναυπηγείο της Λοριόν, στη Λοριόν, της Group Naval, στο οποίο ναυπηγούνται και οι τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Μπελάρα. Εκτιμούμε ότι την πρώτη θα την παραλάβουμε μέσα στο 2025 και τις άλλες δύο μέσα στο 2026. Ωραία. Οι Μπελάρα πότε θα αποκτήσουν συνοδεία κορβετών? Όπως σας είπα, επαναξιολογούμε όλες τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Αναμένουμε τις τελικές εισηγήσεις. Είναι στο πρόγραμμα να αποκτήσουμε κορβέτες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δαπανούμε πόρους πέρα από τις δυνατότητές μας. Γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία την οποία έχω αναλάβει με τον Πρωθυπουργό Τουσκ της Πολωνίας για ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτεί αμυντικές, κοινές αμυντικές δράσεις που θα αφορούν όλη την Ευρώπη. Διότι αυτή τη στιγμή μπορεί, ας πούμε, η αντιπυραυλική προστασία να έχει μεγαλύτερη σημασία. Μάλιστα. Από μια περαιτέρω ενίσχυση σε αεροπλάνα ή σε πλοία. Και θα ήταν ευχής έργο να μια τέτοια πρωτοβουλία μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Θα ήμασταν οι πρώτοι ωφελημένοι, όπως καταλαβαίνετε, και γι' αυτό αγωνίζομαι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε τώρα τελευταία πολλά παραλυρήματα από τον Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, με το πιο πρόσφατο αυτό της δίθεν αλλαγής ονομάτων των Αλβανών που ζουν εδώ στη χώρα μας. Θα φρενάρετε τελικά την ένταξη Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι σύνθετη η σχέση μας με τη γειτονική Αλβανία και πρέπει να πω ότι η υπόθεση, τρόπος με τον οποίο η Αλβανία αντιμετώπισε τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, ήταν απαράδεκτος. Συνολικά είναι υποψήφιος, όχι ο μόνος. Έχουμε δύο υποψηφίους από την ελληνική εθνική μειονότητα της Αλβανίας στα ψηφοδέλτιά μας. Αλλά από εκεί και πέρα, μπορώ να πω και κάτι ακόμα. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανούς οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην πατρίδα μας. Τα νέα παιδιά είναι Έλληνες πολίτες. Έχουν ενταχθεί, πιστεύω, θα έλεγα,
αρμονικά στην ελληνική κοινωνία, πηγαίνουν στο σχολείο, σπουδάζουν. Νομίζω ότι οτιδήποτε δείχνει δηλητήριο στις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών δεν κάνει καλό. Γείτονες είμαστε, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε μαζί. Από εκεί και πέρα, η Αλβανία πρέπει να γνωρίζει, και το ίδιο ισχύει όχι μόνο για την Αλβανία και για τη Βόρεια Μακεδονία, ότι υπάρχουν κανόνες ως προς την ευρωπαϊκή της πορεία, και ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων είναι κεντρικός πυρήνας αυτού που λέμε ευρωπαϊκού κεκτημένου, το οποίο η Αλβανία πρέπει να σεβαστεί. Άρα, σε μια ενδεχόμενη αποφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη, πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθούσε λιγάκι στις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας, στο να εκτονωθεί όλη αυτή η ένταση? Αφήστε να δούμε καταρχάς τι θα γίνει στις ευρωεκλογές. Μπορεί το ζήτημα αυτό να το λύσουν οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες με την επιλογή που θα κάνουν για το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Τώρα. Σκόπια. Μην κάνουμε ανασκόπηση του τι έχει γίνει. Θέλω μόνο να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει στο μυαλό σας ως τελευταίο όπλο μία πιθανή καταγγελία της συμφωνίας των Πρεσπών? Γνωρίζετε ότι η ίδια συμφωνία προσδιορίζει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο όχι καταγγέλει κάποιος τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή, αλλά εγείρει ζητήματα σχετικά με την τήρηση της συμφωνίας. Θα τα ενεργοποιήσετε αυτά? Πιστεύω, αν θέλετε, την πρόβλεψή μου ότι τελικά δεν θα χρειαστεί. Γιατί νομίζω ότι και στα Σκόπια μπορεί να καταλαβαίνουν ότι η προεκλογική περίοδος τελείωσε. Οι εξάρσεις και οι εθνικισμοί ανήκουν στο παρελθόν. Η συμφωνία των Πρεσπών, παρά το γεγονός ότι εμείς δεν τη στηρίξαμε και καταγγείλαμε συγκεκριμένες πτυχές της, είναι απολύτως σαφής. Είπαμε όμως ότι θα τη σεβαστούμε, γιατί είναι μια διεθνή συμφωνία που υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Όμως από εκεί και πέρα η Συμφωνία των Πρεσπών έχει μια πρόληψη για το όνομα. Και το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα. Και ισχύει έναντι όλων. Και αυτό το οποίο περιμένω από τον νέο Πρωθυπουργό, δεν είναι καν εντολοδόχος ακόμα, αλλά εκτιμώ ότι κάποια στιγμή θα αναλάβει, είναι μια ρητή δήλωση ότι το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία. Έτσι θα την ονοματίζει εντός και εκτός της χώρας. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι τελικά τα πράγματα και στο ζήτημα αυτό, μάλιστα, θα βρούνε με κάποιο τρόπο τον δρόμο τους. Και τελικά το Σκοπιανό τώρα, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα θέμα διμερές ή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη? Τώρα είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό. Και όπως βλέπετε, νομίζω ότι είναι μια επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής, της ελληνικής, και της ένδειξης του κύρους που έχει η Ελλάδα, ότι σηκώνοντας 2-3 τηλέφωνα, μέσα σε λίγες ώρες έχουμε καταδίκη των δηλώσεων της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία αρνήθηκε να ορκιστεί ουσιαστικά με το όνομα, το σταματικό όνομα της χώρας. Αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη γιατί η Ελλάδα μετράει. Mm-hmm. Και μια ακόμα ένδειξη γιατί οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές, γιατί η φωνή της Ελλάδος ακούγεται στην Ευρώπη σήμερα και πρέπει να ακούγεται ακόμα πιο δυνατή. Ευρωεκλογές. Μια χαρά το πήγαμε. Ακροδεξιά. Φαίνεται ότι καταγράφεται μια σημαντική άνοδος. Αυτό σας ανησυχεί, κύριε Πρόεδρε? Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Όχι κατά ανάγκη στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Στην Ευρώπη πάντως είναι δεδομένο ότι όλοι περιμένουν αυτό. Και στην Ελλάδα πάντως, δεξιότερα του δικού σας κόμματος, φαίνεται να συνοστίζεται αρκετός κόσμος. Ναι, συνοστιζόταν όμως και στις εθνικές εκλογές. Για να δούμε τελικά αν τα ποσοστά αυτών των κομμάτων θα φτάσουν τα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Δεν είμαι σίγουρος. Γι' αυτό θα το δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ακροδεξιά στην Ευρώπη είναι μια απειλή. Είναι μια απειλή σε μεγάλο βαθμό διότι έρχεται και αμφισβητεί τον ίδιο τον πυρήνα της Ευρώπης. Η ακροδεξιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, θα έλεγα, είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή δύναμη. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη μέρα να υπάρχει ένας κρίσιμος πυρήνας ευρωπαϊκών δυνάμεων. Δεν θα είμαστε μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη. Άρα θα έχουμε τον πρώτο λόγο στην επιλογή του Προέδρου, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει μεγάλη... Την κυρία Μελώνη και την κυρία Λεπέν αγριεμένες. Λένε ότι θέλουν να είναι ο βασικός πόλος, ο οποίος θα αντιπαρατίθεται με το Λαϊκό Κόμμα. Κοιτάξτε, και η κυρία Φαντελάιν έχει πει ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όχι πολιτικές ομάδες, αλλά χώρες, πρωθυπουργοί, με τις οποίες υπό προποθέσεις μπορούμε να συζητήσουμε. Εδώ πάμε να διαμορφώσουμε μια νέα πλειοψηφία. Κατά την άποψή μου, είναι βέβαιο ότι αυτή η νέα πλειοψηφία θα χρειαστεί και τις πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες μέχρι στιγμής είχαμε διαμορφώσει την υφιστάμενη πλειοψηφία. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη είναι σε ένα δύσκολο σημείο. Γεωπολιτικά πιέζεται. Χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη.
Εμείς μπορούμε να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε πια, πιστεύω, και την εμπειρία και τη δυνατότητα, παρέμβασης σε πολλά επίπεδα. Το έχουμε αποδείξει αυτό. Και γι' αυτό και θέλω η Νέα Δημοκρατία να είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατή και απέναντι σε αυτούς που μπορεί να σκέφτονται, να έχουν κάποιες γκρίνιες, κάποιες επιφυλάξεις και να σου λένε «Μα αυτή είναι μια ευκαιρία για μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας». Έχει σημασία να είμαστε δυνατοί την επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δεν θα αλλάξουν οι κοινοβουλευτικοί σχετισμοί. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το να μπορούμε να είμαστε ισχυροί στην Ευρώπη και ισχυροί στην Ελλάδα. Είμαστε, αλλά να εξακολουθούμε να γράψουμε ακόμα μία. Μια σημαντική εκλογική νίκη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και για τους πολίτες οι οποίοι στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να σκέφτονται τώρα ότι μπορεί να απέχουν να κάνουν κάτι άλλο. Και είμαστε και λίγο και θα πάμε σε αυτό το οποίο είπατε. Θα μου δώσατε έτσι μια καλή πάσα. Σας ανησυχεί, κύριε Πρόεδρε, το ενδεχόμενο να έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αποχή στις 9 Ιουνίου? Με ανησυχεί αποχή σε κάθε εκλογή. Είναι ευρωεκλογές που δεν είναι κοντά σε εθνικές εκλογές, δεν είναι κοντά σε αυτοδικές εκλογές. Γι' αυτό και θέλουμε συμμετοχή. Γι' αυτό κάναμε και την επιστολική ψήφο. Θυμάστε τι είχαμε ακούσει. Και όμως η επιστολική ψήφος έχει αναγνωριστεί από όλους όσοι συμμετέχουν ότι έχει λειτουργήσει με στιγμής άψογα. Και ενθαρρύνω βέβαια και τους συμπολίτες μας, εκτός και εντός Ελλάδος, παρακαλώ στείλτε γρήγορα πίσω. Δηλαδή, μην κάναμε τον κόπο και ξεχάσετε να στείλετε το φάκελο. Γιατί αν δεν το στείλετε, δεν έχετε ψηφίσει. Ταχυδρομήστε. Οι προθεσμίες είναι πολύ, συγκεκριμένες. Αλλά θέλουμε συμμετοχή. Πάντα οι ευρωεκλογές είχαν χαμηλότερη συμμετοχή από τις εθνικές εκλογές. Αλλά θέλουμε την περισσότερη δυνατή συμμετοχή. Μάλιστα. Και εμείς, βέβαια, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να συσπηρώσουμε τους πολίτες οι οποίοι μας ψήφισαν. Να έρθουν να μας ξαναψηφίσουν. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό μέσα σε ένα χρόνο. Έχετε δει. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο θα ευχόσασταν, πιστεύετε ότι υπάρχει σενάριο να τεθεί θέμα σταθερότητας της διακυβέρνησης της χώρας? Θέλουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα που θα μας δώσει όσο το μεγαλύτερη ορμή να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα για το οποίο εκλεγήκαμε. Και επειδή ακούω μια μεγάλη κουβέντα για την αλαζονία του 41%. Είναι προσβλητική αυτή η συζήτηση. Για το 41%. Το 41% δεν είμαστε εμείς. Είναι οι πολίτες μας ψήφισαν. Μας εμπιστεύτηκαν ξανά για 4 χρόνια. Και από το πρώτο βράδυ των εκλογών, είπα τα κεφάλια κάτω, δεν είναι λευκή εντολή και πάντως δεν είναι άλοθη αλαζονία σε αυτό. Και μας ασκούν κριτική για το 41% αυτοί που ήδη μας λένε ότι είναι περίπου βέβαιο ότι θα είναι αυτοδύναμοι πρωθυπουργοί στις επόμενες εθνικές εκλογές, χωρίς να έχουν εκλεγεί ποτέ και πουθενά σε τίποτα. Και είμαστε εμείς αλαζόνες. Και δεν είναι αυτοί αλαζόνες. Πρέπει αυτό, επειδή η αλαζονία είναι μια πολύ σχετική έννοια, την οποία την κρίνει ο πολίτης, και δεν είμαι εγώ αυτός. Και ερμηνεύεται και. Θα υποδείξει σε οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό πώς να πολιτευτεί. Θα υπερασπιστώ όμως την νομιμοποίηση την οποία πήραμε στις εκλογές. Και την πήραμε γιατί είπαμε την αλήθεια, γιατί δουλέψαμε σκληρά και γιατί τελικά οι πολίτες πιστεύουν ότι εμείς είμαστε οι πιο κατάλληλοι για τα επόμενα 4 χρόνια να κυβερνήσουμε τον τόπο. Δεν θα θέσουμε σε αμφισβήτηση την επιλογή των πολιτών. Σωστά. Θέμα σταθερότητας μπορεί να τεθεί την επόμενη μέρα, λέτε, αναλόγως του αποτελέσματος. Αναλόγως του τι θα θελήσει να κάνει η αντιπολίτευση, όσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, τόσο πιο ισχυρή πρόσθετη εντολή θα έχουμε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε την εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έχετε κάνει σε αυτόν τον ένα χρόνο της δεύτερης, στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας σας. Ποιο θα λέγατε? Κοιτάξτε, θέλουμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι. Και σίγουρα υπήρχαν παιδεία πολιτικών όπου ενδεχομένως χρειάστηκαν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις. Το είδατε εξάλλου. Οπότε μια διορθωτική παρέμβαση από μόνη της είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πήγε καλά και πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Περιμένουμε κι άλλες? Κάθε πράγμα στον καιρό του. Πάντως σίγουρα ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν οι συχνές κυβερνητικές αλλαγές. Αλλά όταν κρίνω ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να γίνει μια αλλαγή, θα το κάνω. Όπως το έκανα ήδη μέχρι στιγμής. Και νομίζω με θετικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η τετραετία είναι τετραετία για ένα λόγο. Διότι τελικά όλοι κρινόμαστε σε βάθος τετραετίας. Έχω θέσει πολύ συγκεκριμένους στόχους για την Ελλάδα του 27, για τους μισθούς, για τη σύγκληση με την Ευρώπη. Και ένα είναι βέβαιο. Αν πάρετε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, ήθελα να το φέρω σήμερα, αλλά το αμέλησα. Και δείτε αυτά τα οποία λέγαμε. Θα δεχθώ κριτική αν κάποιος μου πει ότι είπες αυτό και έκανες το ανάποδο. Υλοποιούμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα.
Γι' αυτό εκλεγήκαμε και αυτό θα κάνουμε. Πρόεδρε, είναι μια ιδιαίτερη μέρα για εσάς σήμερα. Έτσι. Είναι η μέρα που έφυγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 29 Μαΐου. Ναι. Έτσι. Είναι 7 χρόνια. Πέρασαν. Τι σας έχει λείψει από αυτόν? Πάντα είναι παρόν με τον, με τον τρόπο του. Και εντάξει, τον τιμούμε και τον θυμόμαστε με πολύ αγάπη. Η οικογένειά του. Και πέρα η πολιτική του παρακαταθήκη είναι στην κρίση του ελληνικού λαού. Και εμένα μου λείπει, σίγουρα και μου λείπουν οι συμβουλές του. Αλλά μερικές φορές αισθάνομαι ότι ένας γονιός έχει κάνει μια καλή δουλειά με το παιδί. Και αυτό ισχύει γενικά όταν έχει φύγει και λες, θα τον ρωτούσα κάτι και ξέρεις ήδη την απάντηση που θα σου δίνει. Άρα με αυτή την έννοια κάπου, ναι, με τον τρόπο του, κάπου με τον τρόπο του είναι, εξακολουθεί, μάλιστα, να είναι. Όπως νομίζω για όλους μας, οι γονείς μας και όταν φεύγουν με τον τρόπο τους είναι παρόντες. Και όλοι αισθανόμαστε, ότι κάπου είναι και βλέπουν. Έτσι ακριβώς. Είναι όπως τα λέτε. Πρόβλεψη θα μας κάνετε για τον απόψινό μεγάλο τελικό? Είμαι πολύ αισιόδοξο. Α, είστε αισιόδοξο. Βέβαια είμαι αισιόδοξο. Εγώ νομίζω θα την κάνατε στο TikTok. Όχι, βέβαια είμαι αισιόδοξο. Είμαι αισιόδοξο. Βλέπω momentum. Έχω πει, μου θυμίζει αυτό λίγο το 2004. Δηλαδή, αλλά από και πέρα, ένα ματς είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Καταρχάς, να πω τι αφορά εμάς. Ναι. Την πολιτεία την αφορά η ασφάλεια και η καλή οργάνωση. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Νομίζω το βασικό. Για τους ποδοσφαιριστές. Πάνω απ' όλα να το απολαύσω. Ναι, δηλαδή, εσείς που θα τον δείτε τον αγώνα, κύριε Πρόεδρε? Εγώ θα τον δω στο σπίτι, στην τηλεόρασή μου, με ένα ωραίο μπαρμπεκιού και με καλούς φίλους. Αυτά είναι. Όπως φαντάζομαι οι πιο πολλοί, διότι δυστυχώς ήταν πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι κατάφεραν και εξασφάλισαν το μαγικό χαρτάκι. Ελπίζουμε κατά τις 12.30 να γράφετε συγχαρητήριο post. Πιο νωρίς. Α, πιο νωρίς. Να περιμένουμε. Πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Εξάλλου και ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια πολύ μεγάλη συλλογική επιτυχία. Ελπίζω ότι είμαστε στην αρχή ενός πολύ όμορφου καλοκαιριού για τον ελληνικό αθλητισμό. Περιμένουμε και νέο βίντεο στο TikTok. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Action 24. Να είστε καλά.